Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ξεκινάει μια άνοδος της θερμοκρασίας που φαίνεται ότι τις επόμενες μέρες θα φτάσουμε και τα 35 άρια. Πάμε να δούμε όμως πώς θα έχει αύριο καιρός, πρώτα από τα δυτικά, ξεκινώντας από την Κεφαλονιά, τη Ζάκυνθο και την Ηλία. Να πούμε ότι μέγιστες θερμοκρασίες το Ιόνιο θα είναι γύρω στους 29 βαθμούς, πιθανώς και 30 στα εσωτερικά των νησιών, γύρω στους 32, ίσως και 33 τοπικά στην Ηλία. Ηλιοφάνεια, ενώ η θάλασσα θα είναι πάρα πολύ καλή από μεταβλητές διευθύνσεις, το πολύ 2 με 3 βουφό. Κατεβαίνοντας νοτιότερα, στη Μεσσηνία και την Λακωνία, θερμοκρασίες μέγιστες γύρω στους 31 βαθμούς, θάλασσα πολύ καλή, μεταβλητή ή άνεμη 2 με 3 μποφόρ, χωρίς κανένα πρόβλημα, ηλιοφάνεια παντού, λίγες αραιές τοπικές νεφώσεις στα κεντρικά και τα ανατολικά. Ανεβαίνοντας βορειότερα στην Αρκαδία και την Αργολίδα, 29 με 30, ίσως και 31 τοπικά στην Αργολίδα, οι άνεμοι κάποια στιγμή θα γίνουν ανατολική, νοτιοανατολική 2-3 και πρόσκαιρα 4 μποφόρ, ενώ σύντομα από το απόγευμα πάλι θα εξασθενήσουν. Στην Κορινθία και στα παράλια της Νότιας Θερεάς, μέγιστες θερμοκρασίες μέχρι 30 βαθμούς, λίγες τοπικές νεφώσεις στη Θερεά, οι άνεμοι γενικότερα θα είναι πάρα πολύ καλοί, ασθενείς, ενώ κάποια στιγμή θα γίνουν βόρειο-δυτικοί μέχρι 2-3 μποφόρ. Δυτικότερα τώρα στην Αχαΐα αλλά και στα παράλια της Νότιας Ετωροκανανίας, μέγιστες θερμοκρασίες 30 με 31 βαθμούς στην Αχαΐα, κυρίως στα δυτικά της τμήματα, 32 περιμένουμε στην Ετωροκανανία, τοπικές νεφώσεις κυρίως μόνο στα ορεινά, ηλιοφάνεια όμως γενικότερα παντού, άνεμη εξαιρετική, δυτική, βόρειο-δυτική, μέχρι 3 μποφόρ κάποια στιγμή κυρίως το μεσημέρι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.